Κοιτάξτε, πρώτο θα έλεγα ότι ήταν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Υπήρχαν ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να είχαμε περισσότερη κατοχή εμείς, αλλά όχι κάτι ουσιαστικό. Η ομάδα του Πανιωνίου μας απείλησε έτσι όπως περίμενα και όπως μιλήσαμε δύο εβδομάδες τι πρέπει να προσέχουμε. Βέβαια, αν δεν κάνεις λάθος, δεν μπαίνει γκολ, τότε σίγουρα ότι περίμενα κάτι άλλο. Βέβαια, έχουμε πολύ δρόμο, όπως είπα, μπροστά μας πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα και όσο αφορά το αμυντικό κομμάτι και όσο αφορά το επιθετικό, και αυτό είναι κάτι που θα δουλέψουμε στις επόμενες μέρες να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο έτοιμοι και πιο σοβαροί, θα έλεγα, σε κάποιες φάσεις στη διάρκεια του παιχνιδιού. Στο δεύτερο ημίχρονο ήσασταν πολύ ανώτεροι σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Πήγατε σωστά, βγάλατε σωστές επιθέσεις, βγάλατε τελικές ενέργειες. Πώς σας γίνεται το τελικό σκορ? Ο αντίπαλος με δύο επιθέσεις, με ωραίες ατομικές ενέργειες. Κοιτάξτε, γνωστό είναι ότι η ομάδα του Πανιωνίου παίζει με κόντρα-επιθέσεις. Το ξέραμε αυτό, σας λέω. Αυτό προσπαθήσαμε να σταματήσουμε. Δουλέψαμε όλη την εβδομάδα σε τέτοια κομμάτια, δηλαδή να είμαστε πιο οργανωμένοι όταν δεχόμαστε κόντρα-επίθεση. Όπως σας είπα, σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Ήμασταν λίγο και άτυχοι, θα έλεγα, γιατί μπήκαμε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Αντιδράσαμε αμέσως. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Μετά από το 2-1 που προηγήθηκε ο Πανιώνιος, είχαμε και δοκάρι, είχαμε και άλλες ευκαιρίες. Δεν βάλαμε γκολ και στη συνέχεια, πάλι μετά από τη μία κόντρα επίθεση, δεχτήκαμε και το τρίτο γκολ που ήταν και το τελευταίο. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι, και αυτό με τι είμαι ικανοποιημένος, είναι ότι κάναμε μεγάλη προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο και αντιδράσαμε, παλέψαμε, τρέξαμε. Βέβαια, δεν φτάνει, όπως βλέπετε και εσείς, και δυστυχώς αυτό το παιχνίδι είναι πίσω από εμάς και βλέπουμε μπροστά. Το αποτέλεσμα κρίθηκε και στα προσωπικά μαρκαρίσματα. Το αναφέρω γιατί και στη φάση του δεύτερου γκολ και στη φάση του τρίτου γκολ ο Βίτορ μαρκάρει τους δύο αντιπάλους, τους δύο σκόρ του Πανιωνίου, και εκεί έγινε μπασφαικτός στο πέρασμα και δέχτηκε η ομάδα δύο γκολ. Εντάξει, δεν είναι το θέμα του Βιτόρ, είναι το θέμα την όλη την άμυνα. Όταν λέω όλη την άμυνα, εννοώ 10 παίκτες οι οποίοι παίζουν και έτσι είναι τερματοφύλακα. Δεν θέλω να ξεχωρίζω κανέναν. Όπως είπα στην αρχή, αν δεν γίνουν τα λάθη, δεν γίνουν ούτε τα γκολ. Αυτό που θέλω να πω στους παίκτες και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την ανάλυση όλοι μαζί. Και να προσπαθήσουμε βέβαια όσο πιο γρήγορα γίνεται να διορθώσουμε αυτά τα πράγματα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Αν αλλάξει η ποινή και το μείον 5 την Τετάρτη, ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει θεωρητικά ουσιαστικά να μείνει εκτός play-off. Αυτό προσθέτει ένα επιπλέον βάρος γενικό στην ομάδα. Αν και νομίζω ακόμα, πώς το νιώθετε εσείς? Κοιτάξτε, σίγουρα ότι από όλοι αυτών 5 βαθμών, σίγουρα ότι είναι κάτι που θα μας δυσκολέψει να προχωρήσουμε και να κάνουμε το στόχο μας. Λέω ότι θα μας δυσκολέψει, αλλά πιστεύω ότι θα καταφέρουμε, γιατί πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα και οι παίκτες είμαι σίγουρος ότι θα αντιδράσουν και στα επόμενα παιχνίδια, το πρώτο επόμενο παιχνίδι που παίζουμε μέσα. Και αυτό θα είναι δύσκολο σίγουρα, γιατί παίζουμε χωρίς τον κόσμο. Αλλά θα δουλέψουμε σκληρά και δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε εκτός να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να αποκτήσουμε βαθμούς αυτούς που χρειαζόμαστε να μπούμε μέσα. Και χωρίς τον Κλάους, νομίζω, αν δεν έχει πράγματα και θα κάνεις. Δεν ξέρω αυτό, αν κάνει πιο δύσκολο. Σίγουρα ότι θα κάνει πιο δύσκολη προσπάθεια, γιατί χάσαμε τον έναν επιθετικό στα επόμενα δύο παιχνίδια. Βέβαια, περιμένουμε και κάποιους άλλους παίκτες να γυρίζουν. Αυτό που δεν έχουμε, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε για τον ίδιο. Πρέπει να σκεφτόμαστε για αυτούς που τους έχουμε και να δουλέψουμε μαζί τους. Και